Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα δούμε τις συγχορδίες, τα κόρδα δηλαδή στην κιθάρα και σε κάθε άλλο όργανο, από ένα πολύ όμορφο ζεμπέκικο που έχει γράψει ο Γιώργος Κακοσέος. Ο Γιώργος είναι ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου. Αυτό το τραγούδι θα το παίξουμε από λαμινόρε, όπως το έχω ήδη παίξει για μπουζούκι και καραόκε. Θα δείτε από κάτω το σύνδεσμο. Σήμερα θα δούμε μόνο τα κόρδα. Αυτό λοιπόν το τραγούδι περιέχει τα εξής απλά ακόρδα, πιστεύω, για την κιθάρα, γι' αυτό σας το δείχνω. Το παίζουμε από λα μινόρε. Το λα μινόρε, το οποίο είναι γνωστό πιστεύω σε όλους σας, αν έχετε κάποια απορία μου το γράφετε. Έχει το ρε μινόρε. Προσέξτε, παίζουμε μόνο τις 5 κάτω χορδές στην κιθάρα. Ρε μινόρε λοιπόν. Έχει το σολ ματζόρε, το οποίο μπορείτε να το πιάσετε και πιο απλά με τις 4 χορδές ή ακόμα και έτσι. Σολ ματζόρε. Έχει το φα ματζόρε, το οποίο μπορείτε να παίξετε σε μπαρέ ή με τις 4 χορδές, με αυτόν τον τρόπο, ή ακόμα απλά με 3 δάχτυλα, να το παίξετε εδώ. Φα ματζόρε. Είναι στο 5ο τάστο, 1, 2, 3, 4, 5. Με αυτόν τον τρόπο βάζει τα δαχτυλά και παίζετε φα ματζόρε. Έχει επιπλέον το πιο απλό ακόρδο στην κιθάρα, το οποίο είναι το μι μινόρε, με τα δύο μας δάχτυλα, οι υπόλοιπες χορδές ανοιχτές. Μι μινόρε. Έχει επιπλέον το μι ματζόρε, προσθέτοντας ακόμα ένα δάχτυλο. Δεν θυμάμαι άλλο ακόρδο. Ναι, έχει επιπλέον το λα μινόρε σε κάποιο σημείο. Μειώνει τις νότες στον μπάσο και αντί για λα παίζει σολ. Κοιτάξτε, σηκώνω το ένα μου δάχτυλο, το τρίτο, και χτυπώ τις χορδές. Επιπλέον έχει το σολ ματζόρε. Το σολ ματζόρε πρέπει να το παίξουμε μπάσο φα. Σηκώνουμε το μικρό μας δάχτυλάκι και γίνεται σολ εβδόμηση. Σολ ματζόρε με μπάσο φα. Αυτά είναι όλα τα κόρδα, είναι πολύ απλά πιστεύω. Πάμε να το παίξουμε, να δούμε την ακολουθία που υπάρχει στο τραγούδι.
εκτός από τις συγχορδίες που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και τις νότες από την εισαγωγή του τραγουδιού. Το τραγούδι, όπως είπαμε, είναι από λα μινόρε και ξεκινάμε από την νότα μη για να παίξουμε το σόλο για την εισαγωγή. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Πάμε στο δεύτερο μέρος, ξεκινώντας πάλι από το μη. Τρίτο μέρος, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το πρώτο. Και πάμε στο τέταρτο μέρος, το οποίο κάνει αυτό ήταν. Θα το παίξω και όλο αργά για να το δείτε. Και μετά θα πούμε και τις νότες. Αυτό ήταν όλο. Και πάμε να δούμε τις νότες που παίξαμε. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, από μη και έχουμε μη, φα, σολ δίεση, λα, σι, ντο, ρε, για να κάνουμε αυτό. Στην ταχύτητα οπωσδήποτε του τραγουδίου. Οι υπόλοιπες νότες είναι το μη, είτε ανοιχτό είτε εδώ, είναι το ίδιο, και το φα. Αυτό είναι όλο το τραγούδι. Εάν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να γράψετε από κάτω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ.